Το βιβλίο της πλούσιας ποδοσφαιρικής του διαδρομής ξεφίλησε ο Νίκος Μαχλάς στο Football Idols by Στίχημαν. Ο άλλοτε κορυφαίος σκόρερ που έγραψε τη δική του ιστορία στον Όφι και άνοιξε τα φτερά του για το εξωτερικό σε μια πορεία με τίτλους και πολλές διακρίσεις. Αρχικά μίλησε για το ξεκίνημα από τον Όφι ως ένας από τους νεότερους επαγγελματίες, ενώ στάθηκε στις συμβουλές του αείμνης του Γκέραρντ που ήταν για τον ίδιο Ευαγγέλιο. Ήμουνα στην ηλικία λοιπόν των 16 χρόνων, 15 χρόνων προς 16. Και με πήρε με την πρώτη ομάδα να προπονούμε ο Ευγένιος Γκέραρντ. Αποφάσισε μια μέρα να έρθει στο σπίτι μου και να πει του πατέρα μου ότι θέλω το παιδί αυτό να έρχεται συνέχεια στις προπονήσεις και να πάει σε νυχτερινό σχολείο. Και μετά αργότερα να γίνει και βασικό κομμάτι αυτής της ομάδας. Και μετά με τα αποτελέσματα που ήρθανε και με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έτσι λοιπόν ήταν όλα πολύ όμορφα. Τεράστιο είναι και το κεφάλαιο της εθνικής ομάδας, όπου με δικό του γκολ κόντρα στη Ρωσία η Γαλανόλευκη πήρε την πρόκριση του Μουντιάλ της Αμερικής το 1994. Οι στιγμές που έζησαν στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού και η τρομερή ιστορία με τον Αρκέτα Παναγούλια. Η σέντρα έφυγε από τα πόδια του Νίκου, την όμπλια του συμπαίκτη μου στον Όφι. Ήξερα ότι με το που θα πάρει την μπάλα θα τη βάλει μέσα, αλλά πάντα είχα αυτό το αίσθηκτο που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ήξερα που θα πάει μπάλα και ήξερα ότι θα ξεκινήσω πιο γρήγορα για να πάω να τη βρω. Να παίζεις στην έδρα σου με 80.000 κόσμο και να πετυχαίνεις το νικητήριο γκολ, εντάξει, είναι λίγο extreme. Δηλαδή, λίγα παιδιά μπορούν να το νιώσουν και να το ζήσουν αν δεν τα καταφέρουν εκείνη τη στιγμή να είναι στη θέση μου. Η πορεία του Νίκου Μαχλά στο εξωτερικό, κυρίως με Φύτας και Άγιαξ, αλλά και με τη Σεβίλη, συνοδεύτηκε από υπέροχες στιγμές, ενώ ιδιαίτερη μνήμα έκανε στο φίλο του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Τυχαίνει να στην ηλικία των 13 χρονών, 12 στα 13, που ήμουν ακόμα στην Αλάνα, η πρώτη μπλούζα που αγόρασα σαν παιδί, που την αγόρασα για να παίζω στην Αλάνα, δεν την αγόρασα, ήταν το Άγιαξ. Έγραφε TTK, δηλαδή την κασέτα, δηλαδή, και έφτασε να παίξω και να αγωνίζομαι σε αυτή την ομάδα με τόσους καλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που μπορεί να τα πεις και καρμικά.